ξανά το απόλυτο στα τώρα με τον Τσόροβιτς. Αμέσως η παλιά Μαχλάς, μεγάλη ευκαιρία, δεν βρήκε την μπάλα. Στην περιοχή του Νικολός και αυτό κάνει, περνάει μπάλα και τον γκολ από το Ρεμπούνι. Τον γκολ από το Ρεμπούνι, 1-0 η Ομόνια. Να γίνει το λάθος, Ρεμπούνι που πάει να μπει τώρα στην περιοχή, τα καταφέρνει. Το σουτ που κάνει δεν είναι καλό όμως. Μαχλάς και Μαχλά, πάσα για τον Τσόροβιτς. Το έχει μπροστά του τον Κακογιάννη. Θέλει να μπει για να βρει χώρο στην περιοχή. Πάει πολύ πλάγια. Κάνει ένα σουτ. Η μπάλα θα περάσει έξω. Ο Πίντο αφήνει στον Φλωρέα. Παλιά στην περιοχή. Ο Τσόροβιτς περιμένει. Η μπάλα θα περάσει έξω. Σφυρίζει τώρα. Εκτελεί ο Μοσελίν. Ξανά πίσω στο δεύτερο δοκάρι. Αυτή τη φορά ο Πλέτς και κόρνερ από τον Νικολόσκι. Λασαριστά για τον Μακρύδη. Που θέλει χώρο για το σουτ. Το κάνει ο Γιοργαλίδης, λέει όχι. Μεγάλη απόκρουση από τον Αντώνη Γιοργαλίδη στη νέα μεγάλη ευκαιρία για το Αποέλ. Τελείται κεφαλιά από τον Μπλέτς και γκολ. 2-0 η Ομόνια. Χτυπάμε στις μένες φάσεις σήμερα το Αποέλ. Και παίρνει αυτή τη στιγμή ένα πολύ καλό σκορ. Πανέρχονται τώρα με τον Πίντο. Βγάζει καλή μπαλιά στην περιοχή. Μαχλάς για άλλη μια φορά δεν μπορεί. Τσόροβιτς κατέβασε για τον Πίντο. Μαχλάς ξανά για τον Τσόροβιτς σε καλή θέση. Το σουτ στα χέρια του Γιοργαλίδη. Βγαίνει η Ομόνια τώρα. Γεωργίου η μπαλιά χαμηλά. Βρίσκει τον Μοσελίν. Πλασέο Νικολόφκι σώζει. Ο κύριος Μαζαράκος έκανε να σφυρίξει. Δίστασε. Ο βοηθός δεν έδειξε τίποτε. Εδώ ο Τσόροβιτς χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία. Αλλαγή δηλαδή και ο κύριος Τουντίτς. Κασέκε στην περιοχή, Μπρούσερ η μπάλα δεν φεύγει και ο Βασκονσέλος χάνει τη μεγάλη ευκαιρία. Μόνο ο Τσόροβιτς από εμάς απόγευε πίσω στην αμυνά του, εκτελέστηκε. Βασκονσέλος η κεφαλιά, η μπάλα πάει έξω. Λένε ξανά προς τα επέκταση της Ομονίας. Βασκονσέλος στην περιοχή πλάγια, πίσω για τον Μαρσελίνιο, ο οποίος στην πρώτη του επαφή με την μπάλα λίγο έλειψε να τη στείλει στα δίχτυα. Νικολόσκι. Προσπάθησε ο Μυροσάβλεβιτς, ευνοείται ο Πίντο. Κάνει το σουτ, σώσει ο Γιοργαλίδης και απομακρύνει ο Κακογιάννης. Πάσα από μακριά για τον Μυροσάβλεβιτς. Που είναι στην περιοχή πλάγια με τον Θεοδότου. Πάσα για τον Μακρύδη απέναντι, τώρα θα γίνει τον γκολ. Να λοιπόν που το Αποέλ τα καταφέρνει. Βγάζει από μακριά μπαλιά για τον Μυροσάβλεβιτς. Θεοδότου δίνει στον Τσόροβιτς ευκαιρία για το Αποέλ. Ο Τσόροβιτς δεν πατάει σωστά στην περιοχή και χάνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει τον αγώνα.